κάτω. Δέσπινα, εδώ μαζί μα. Γεια σου, Δέσπινα. Αρχικά έχουμε. Έχει μισό λεπτό, παιδιά, με την αλόη. Έχετε λησάξει με την αλόη από χθε. Ε, αφού αυτό είναι το κοινό. Λοιπόν, έχουν πει στο Πασόκ τίποτα για το Λοβέρδο. Δεν γνώριζαν, δεν είχαν κάποια επικοινωνία ότι έλαβαν την επιστολή 10 λεπτά μετά την ανακοίνωση του κ. Λοβέρδου στα social media. Μετά τους... την ανακοίνωση του Λοβέρδου. Αυτό μαθαίνουμε σύμφωνα Μάλιστα. με πληροφορίε μα λοιπόν από την Χαριλάου του Κούπου και του δημιουργεί εντύπωση πώ έτρεχε τον προεκλογικό αγώνα ω υποψήφιο βουλευτή και τώρα μιλάει για πολιτικέ διαφωνίε. Είναι έτσι ένα πρώτο σχόλιο, αν θε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Τώρα πάμε στην αλόη. Έχει λησάξει ο Πολάντζο ναι. με την αλόη. με όχι, ρε παιδί, μπορεί να πίνει λίγο αλόι. Μπορεί να πίνει ο Μάκης. Τι ω πω, yeah. λοιπόν, Ναι. Τι εξετάζεται και η αλόι. Δεν μπορώ με τα σχόλιά σα, πραγματικά. Yeah. Λοιπόν, τα φύτα, βέβαια. Εξετάζεται yeah. ω πιθανό yeah. καρκινογόνα, σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα. Είναι, λέει, στη λίστα του ΠΟΕ, ήδη από το 2016. Και αυτό βασίζεται σε μια έρευνα που υπήρχε τότε σε αρουραίου. Πάντω, να σα πω ότι το ψάξα λίγο. Υπάρχουν 538 έρευνε που δείχνουν ακριβώ το αντίθετο. Πόσο ευεργητικέ είναι οι ιδιότητε τη Αλοεβέρα. Και οι επιστήμονε είναι άκρο καθησυχαστικοί. Λένε mm. ότι το τζέλ είναι πάρα πολύ θετικό. Η φλούδα ενδεχομένω να έχει κάποιο θέμα. Καλό είναι να αποφεύγεται και ιδιαίτερα σε μεγάλε ποσότητε. Yeah. Γιατί Μάλιστα. είναι κάποιο τρώει τη φλούδα. Ο Μάκη. Ο Μάκη γι' αυτό ανησυχεί. Γιατί δεν του φτάνει το τζελ που βάζει στο πρόσωπό του για να καλοπίζεται κτλ. Και, τα λοιπά και ό,τι άλλο Τρώει και καμιά φλούδα. Σου λέει, Τώρα, και λέει από την αρχή τη χρονιά θα μα κάνει και ένα τραπέζι. Να το αποφύγουμε ναι. δηλαδή, άμα ένα φαμαλό ευέρε. Γιατί μαγειρεύει και όλα σε την αγορά. Α περιμένουμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία. Έχουμε και την Ασπαρτάμι που περιμένουμε. Επίση έχουμε αναμονή.